Είχαμε την περασμένη εβδομάδα την επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και του Τομεάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, του κυρίου, Κωστή Χατζηδάκη. Βέβαια, χωρίς αυτό να βαραίνει εσάς ως ευθύνη, αλλά προφανώς ήταν ένα οργανωτικό θέμα, δεν ήμασταν προσκεκλημένοι όλοι οι δημοσιογράφοι για να μπορέσουμε να του κάνουμε ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά, κύριε Βαγιονά, εσείς ήσασταν εκεί, εννοείται, παρόν. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για αυτή την επίσκεψη και ίσως αν προέκυψε και κάποια είδηση που εμείς φυσικά με ευθύνη της ΝΟΔΕ δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε. Ναι, κοιτάξτε, όταν υπάρχει κομματική οργάνωση ενημερώνονται ο βουλευτής ή οι βουλευτές του νομού. Αυτό είναι κανόνας, για να μην πω είναι βασική αρχή της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ενημερώθηκα, έκανα δελτίου τύπου. Δικαίωμα προσκλήσεων εγώ δεν έχω. Εμείς πάντως από το δικό σας δελτίο είναι που η αρμόδια. Εμείς τώρα, πάντως, αν δεν εκτίθηκαν οι δημοσιογράφοι, ένα μέρος της ευθύνης έχει ο φίλος μου ο Απόστολος Ζηρίδης. Αν πάση περιπτώσει, πάντως εμείς από το δικό σας δελτίο τύπου ενημερωθήκαμε. Δεν το γνώριζα. Ναι. Και μάλιστα έγινε γνωστό το θέμα, επειδή εγώ αντί προλόγου και αντί άλλων πραγμάτων είπα, μια και ήταν κομματική οργάνωση και στην κομματική οργάνωση θα συζητάμε βασικά τούτη τη στιγμή και σε αυτή τη συνεδρίαση ήταν η προετοιμασία για εκλογές, διότι όπως και να γίνει το πράγμα σε ένα χρόνο ή αν θέλετε 13 μήνες ή αν θέλετε 15 μήνες θα έχουμε εκλογές, μπορεί να είναι και σε 6 μήνες. Είμαι από αυτούς που πίστευαν ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά το Μάιο, ενδεχομένως με τις ευρωεκλογές. Τώρα όμως, λόγω των αλλαγών των πραγμάτων, και δεν θέλω να μακρηγορήσω, ξαφνικά η Τουρκία κάνει εκλογές τις 24 Ιουνίου. Γιατί τις κάνει ο Ερντογκάν? Γιατί έχει μια μεγάλη επιτυχία για αυτόν, αν είναι και για το κράτος της Τουρκίας. Έχει πάρει το Αφρίν. Το Αφρίν είναι περιοχή της Συρίας, δηλαδή αλλάζει τα σύνορα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι παραβίαση συνθήκη Λοζάνης, όμως κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Ο Ερντογκάν λοιπόν, επειδή είχε πολλά μέτωπα, πρέπει να αρχίσει να τα κλείνει ένα-ένα. Έκλεισε λοιπόν, έδειξε με το Αφρίν, χωρίς να έχει και πολλές μεγάλες απώλειες με την παρέμβαση τη στρατιωτική που έκανε στην περιοχή αυτή, και από την άλλη πλευρά παίζει σε διπλό και τριπλό ταμπλό, λίγο με τη Ρωσία, λίγο με την Αμερική. Υπάρχει πρόβλημα στο ΝΑΤΟ όταν ένας άνθρωπος παίζει με δύο σύμφωνα, σύμφωνο Βαρσοβίας το οποίο καταλήθηκε και όλες οι χώρες αυτές εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ και μένει η Τουρκία επίσης στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στους λόγους που κάνουν οι πολιτικοί, και ιδιαίτερα οι πολιτικοί που δεν έχουν μεγάλη γνώση γύρω από το αντικείμενο, δεν πρέπει να προτρέχουν και να εκφράζουν θέσεις και απόψεις οι οποίες μπορεί να φαίνονται για εσωτερική κατανάλωση καλές, αλλά για την εξωτερική πολιτική είναι κακουργηματικές. Επανέρχομαι όμως το θέμα για το οποίο ερωτήθηκα. Άρα λοιπόν εκλήθηκαν όσα μέλη έπρεπε να κληθούν από τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ. Εγώ είδα ανθρώπους, τους καταμέτρησα, ήταν περισσότεροι από 40, λίγο λιγότεροι από 50, αλλά δεν είμαι ο αρμόδιος για να δω παρουσίες και απουσίες. Και είπαμε λοιπόν και παρεκκλίναμε κάπως από τα θέματα, διότι και οι δήμαρχοι οι οποίοι ήταν θέλαν τα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι άνθρωποι που ήταν να ζητήσουν και για άλλα θέματα, μέχρι και για εσωκομματικές εκλογές που θα γίνουν το Μάιο. Εν πάση περιπτώσει δεν περιοριστήκαμε στα θέματα αυτά. Αυτά συνήθως γίνονται στις εγκεντρώσεις. Από εκεί και πέρα όμως ο χρόνος αυτή τη φορά ήταν περιορισμένος, αλλά είχε προλεχθεί ο περιορισμένος χρόνος, διότι ο κύριος Χατζηδάκης θα ερχόταν από την Αθήνα κατευθείαν στον Πολύγυρο, αλλά η ώρα 12.30 με 1
έπρεπε να είναι στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, όπου είχε δεύτερο ραντεβού. Άρα λοιπόν και για μένα ήταν παράληψης που δεν εκτίθηκαν τα μέσα ενημέρωσης και εγώ έβαλα το θέμα ότι ο προεκλογικός αγώνας στη Χαλκιδική αλλάζει λόγω μη υπαρχόντων μέσων μαζικής ενημέρωσης με πρώτη την τηλεόραση. Είχαμε δύο κανάλια τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά λοιπόν μπαίναμε εύκολα στα σπίτια των Χαλκιδικιωτών μία φορά το 20ήμερο, το μήνα, με τη δυνατότητα που είχε ο καθένας και ενημερώνουμε τον κόσμο. Άρα λοιπόν τώρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα υπάρχοντα ραδιόφωνα τα οποία υπάρχουν στη Χαλκιδική και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο μπορεί ο καθένας. Πάντως, για να πω ότι υπάρχει μέρος ευθύνης, έπρεπε να κληθούν στην αρχή της συνεδρίασης για 2-3-5 λεπτά να πάρουν πλάνα. Τουλάχιστον να πάρουμε μια συνέντευξη. Τηλεοράσεις που δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν πλάνα νομίζω, δεν τα ξέρω καλά. Υπάρχει τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο καλύπτει αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν τα ξέρω γιατί... Πρόσφατος, κύριε Βαγγελά, δεν ήταν το μείζον θέμα αυτό, αλλά... Το μείζον θέμα είναι θέμα αρχής. Είναι και θέμα πώς θα φτάσει η πληροφορία στον πολίτη, έτσι. Γιατί ο πολίτης δεν πληροφορήθηκε αυτή την επίσκεψη. Απλά. Αυτό είναι το θέμα. Πάντως... Δεν είμαι αρμόδιος να το λύσω. Σίγουρα δεν είστε και εμείς τουλάχιστον ευχαριστούμε και θα το πω δημόσια, διότι από το δικό σας γραφείο τύπου, από το δικό σας γραφείο τύπου. Μα είπατε υποχρέωση μου να το κάνω από εκεί και πέρα. Επίσκεψη. Δεν είμαι υπεύθυνος της οργάνωσης. Ακριβώς. Το γνωρίζουμε, το γνωρίζουν οι πάντες αυτό. Και φυσικά σας λέω ότι εμείς ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ ο κύριος Χατζηδάκης από το δελτίο τύπου που εκδώσατε εσείς και το γραφείο τύπου σας. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο γύρω από αυτό. Υπήρξε κάποια είδηση, προέκυψε κάποια είδηση από την επίσκεψη του κυρίου Χατζηδάκη για τη Χαλκιδική ενδεχομένως. Είδηση, ποια είδηση? Η είδηση είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε όσο μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να ενημερώσουμε τον κόσμο της Χαλκιδικής για το πώς εξελίσσεται η πολιτική ζωή της χώρας και από οικονομικής πλευράς και από πλευράς διεθνούς θέσεως της Ελλάδος και από πλευράς πάνω απ' όλα αναπτυξιακό. Δεν βλέπω προγραμματισμό ολόκληρο, δεν βλέπω έργα. Η κυβέρνηση αυτή είναι κυβέρνηση της τετραετίας. Ήδη κυβερνάει τον τόπο σχεδόν 3,5 χρόνια. Ένα έργο που το βρήκε έτοιμο, της τάξης περίπου των 10 δισεκατομμυρίων, 8,5 δισεκατομμυρίων, το ελληνικό, ακόμα είναι εκεί σχεδόν που ξεκίνησε. Ας μας πούμε ποιες είναι οι δυσκολίες. Και ξέρετε ότι όταν ανεβαίνει, όταν το περίσσευμα το εθνικό είναι 1%, εξασφαλίζονται 100.000 θέσεις εργασίας. Δηλαδή, όταν λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη, είχαμε ανάπτυξη 30%, 3,5%, 4%. Πρόβλεπε η κυβέρνηση αυτή ότι η ανάπτυξη φέτος, το τρέχον έτος δηλαδή, θα είναι στα 2,6 και πάμε στα 2. Άρα λοιπόν, τα 0,6 δεν είναι μικρό ποσοστό. Αν το ερμηνεύσουμε σε θέσεις απασχόλησης, είναι 60.000 θέσεις εργασίας. Το 0,6. Είπαμε, η μονάδα είναι 100.000 εργαζόμενοι. Αν έχει κανείς αυτό το νούμερο στο μυαλό του, καταλαβαίνει τι θα πει ανάπτυξη. Ανάπτυξη, μία ποσοστιαία μονάδα, 100.000 θέσεις εργασίας. Άρα δεν βλέπω και το τι είδους ανάπτυξη. Γίνονται τα περιφερικά συνέδρια, δίνουν τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να μαθαίνει τα προβλήματα, αλλά να κάνει διαπιστώσεις, δεν τα ήξερε πριν μπει. Γιατί δεν ομολογεί ότι κάναμε λάθος εκτίμηση να βγει στους Έλληνες κατευθείαν? Θυμάστε όταν κατέβηκε στον αγώνα το 2015 που κέρδισε τις εκλογές με το πρόγραμμα που εξήγηλε στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τι έγινε? Ούτε ένα ευρώ. Δεν τα ήξερε. Τα έμαθε. Τώρα γιατί δεν τα ομολογεί? Θυμάται τι έγιναν πριν από 40 χρόνια,
επιρρύπτει ευθύνη σε όλους τους άλλους έξω από τον εαυτό του. Αν μας έλεγε ότι εγώ για να κυβερνήσω και να κάνω κάτι στον τόπο χρειάζομαι 40 χρόνια. Αυτός έλεγε και πρόγραμμα 100 ημερών ακόμα είχε και τούτος ο πρωθυπουργός που είναι σήμερα. Αλλά και λέει σήμερα, ναι, θέλω ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Και ποιος δεν τη θέλει την ανάπτυξη αυτή? Πόσο μπορείς να ρυθμίσεις όμως τη δικαιοσύνη και με ποια ζυγαριά, για να ξέρουμε? Όταν υπάρχουν τομείς που αποκλειστικά θέλεις κρατικό έλεγχο και αυτό επιδιώκεις. Το επιδιώκεις με κάθε τρόπο και σε απασχολεί τώρα ο εκλογικός νόμος. Γιατί σε απασχολεί ο εκλογικός νόμος και τον αλλάζεις προοδευτικά με απλή αναλογική? Στα επιμελητήρια δέστε τι έγινε πρόσφατα. Με 10 ψηφοδέλτια στη Χαλκιδική βγάζει 2 εκπροσώπους. Αν λοιπόν δεν υπήρχε ισχυρή πλειοψηφία, τα ακυβέρνητα επιμελητήρια της Ελλάδας δεν μπορούν να κάνουν σωστό προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός ο σωστός γίνεται από λίγους ανθρώπους να βγαίνει στη διάβγεια να λέει κανείς την άποψή του. Η ευθύνη όμως είναι στον κυβερνώντα. Τον έχουν την αρχή. Δεν είναι σε όλους. Δεν διαχέεται. Άρα αυτή τη στιγμή έχει ευθύνες ο Πρωθυπουργός. Τεράστιες ευθύνες. Μιλάει για έξοδο, καθαρή έξοδο από την κρίση. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Άρχισαν όχι δειλά-δειλά, εμφανώς. Γιατί κύριοι θέλετε να φυγείτε από το μνημόνιο, αλλά εξασφαλίστε τα προαπαιτούμενα τα οποία έχετε ψηφίσει. Και λέει μέχρι στις 21 Ιουνίου ο κύριος Πρωθυπουργός θα λυθούν όλα τα προβλήματα έξω από μερικά. Ποια είναι τα μερικά αυτά προβλήματα τα οποία είναι βασικότατα? Όπως σας προανέφερα, το ελληνικό. Γκρινιάζουν οι ξένοι. Ίσως υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα. Και πιστεύω ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα γύρω από αυτά. Αλλά τα οικονομικά συμφέροντα συνταυτίζονται, εφάπτονται της ανάπτυξης. Μάλιστα. Χωρίς τέτοια πράγματα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα δεν χρειάζονται μόνο παχιά λόγια που λένε στο χωριό μου, χρειάζονται και πράξεις. Δεν μπορεί λοιπόν ένα έργο που ήταν έτοιμο με δικαιολογίες ανόητες ότι υπάρχουν αρχαία. Πού είναι τα αρχαία να τα βρούμε, να τα προστατεύσουμε? Αλλά δεν μπορούν να απασχολούνται 100 χρόνια τα αρχαία. Έχουν τακτή προθεσμία λήξεως. Υπάρχει δάσος. Ποιος είμαστε? Εγώ που έχω την ηλικία μου και ταξιδεύω αεροπορικός εδώ και 50 χρόνια και έπρεπε, ουδέποτε θυμάμαι δάσος στο ελληνικό. Ουδέποτε υπήρχε. Ο αεροδρόμος είχε δάσος. Εάν λοιπόν εξαρτώμαστε από έναν δασάρχη για μια έκφραση, για ένα εθνικό έργο, τότε η ιστορία σταματάει. Εκτός αν τη δημιουργούμε την ιστορία αυτή. Οπότε πάλι αλλάζει το πράγμα. Άρα ανάπτυξη δεν βλέπω για φέτος. Μακάρι να περιοριστούμε μόνο στο 2%. Όταν πρέπει να δώσουμε 3,5% του ΑΕΠ, δηλαδή 7 δισεκατομμύρια το χρόνο για το χρέος. Από πού θα τα βρούμε? Και κάνουμε συνδυασμό, δεν θέλουμε προσκέφαλο, αλλά θέλουμε κουμπαρά. Κουμπαρά 15 με 20 δις. Γιατί τον θέλεις τον κουμπαρά? Γιατί είσαι υποεπιτροπία και λες, αν έχω πιστοληπτική γραμμή, έχω τον έλεγχο των ξένων. Τα χρήματα που θα μαζέψω θα τα σκορπίσω προεκλογικά όπως εγώ θέλω. Αν λοιπόν οι Έλληνες πολιτικοί είναι τόσο τεφλοί και δεν τα βλέπουν αυτά, τότε άξιοι της τύχης μας είμαστε. Διότι και ποιος μου λέει εμένα, ήδη βλέπετε παροχές, όχι παροχές σε είδος, διορισμοί. Πόσους θα πάρουν τα δασαρχεία? Ακούστε, πόσους δικαιούται η Χαλκιδική? 220 ανθρώπους. Με ποιον τρόπο θα τους πάρει και τι ειδικότητα? Κανείς δεν ξέρει. Λέγεται όμως ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και επειδή ξέρουμε την νοοτροπία του τόπου και δεν έχουμε συνηθίσει να λέμε όλη την αλήθεια ή λέμε τη μισή αλήθεια που κατά την άποψή μου είναι χειρότερη από το ψέμα, τότε
πάλι είμαστε άξιοι της τύχης μας. Βλέπατε και τα συνέδρια που έγινε η ΚΕΔ και από τη μια πλευρά και η περιφερική διοίκηση από την άλλη, τι αποφασίσεις πήραμε. Θέλουμε να πάμε σε απλή αναλογική, δηλαδή σε ακυβερνησία. Αυτή είναι η αναπληγική, απλή αναλογική για τον Έλληνα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτό αναλυτικά, κύριε Βουλευτά.